20 Νοεμβρίου, ημέρα, Παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού. Όλες αυτές οι μέρες στην υπηρεσία των παιδιών που σκοτώνονται στους πολέμους, ταλαιπωρούνται με τη φτώχεια, υποφέρουν, είναι θύματα βίας. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν και στον κόσμο, αλλά συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Το χαμόγελο του παιδιού συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια κινητοποίηση. Και συμμετέχει ενεργά γιατί δεν έχουμε άλλη δυνατότητα πλέον για να σώσουμε τα παιδιά από αυτή τη φρίκη και τις οικογένειες κυρίως, θωρακίζοντάς τους από τα προβλήματα που το τελευταίο διάστημα έχουν λόγω των διεθνών και άλλων κρίσεων. Στον τομέα της βίας, πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας των παιδιών θυμάτων, έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσουμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτές θα αναλυθούν από τους συνεργάτες, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι κάθε φορέας, κάθε υπηρεσία, κάθε ένας που ενώνει τις δυνάμεις του με την προσπάθεια να βρούμε ένα αποτέλεσμα, πρέπει να έχει μετρήσιμα στοιχεία. Μετρήσιμα στοιχεία σημαίνει ότι ναι, το περασμένο χρόνο καταφέραμε και σώσαμε τόσα παιδιά. Το επόμενο χρόνο θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά με αριθμούς και με στοιχεία, με πρόβλημα, με λύση, με αποτέλεσμα. Συχνά βλέπουμε σε δημοσιεύματα να καταστρατηγούνται δικαιώματα βασικά, θεμελιώδη των παιδιών. Μπούλινγκ στα σχολεία, σεξουσχολικές δραστηριότητες, σεξουαλική κακοποίηση, εκμετάλλευση, σωματική βία είναι μερικά από τα δικαιώματα των παιδιών που μπορεί να καταπατηθούν είτε μέσα σε μια σχολική κοινότητα είτε εκτός. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το χαμόγελο του παιδιού με το Κέντρο για τη Βία και το Μπούλινγκ μπορεί να αντιμετωπίσει όλη αυτή την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων που συμβαίνει στα παιδιά με πολύ βασικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, με πρόληψη και ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτά τα θέματα που αφορούν και στο bullying, τον εκφοβισμό, αλλά και την πρόληψη της κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ασφαλή όρια του σώματος. Μαθαίνουμε πώς να αντιμετωπίζουμε κάποιον άνθρωπο όταν μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα. Μαθαίνουμε την έννοια της συνένεσης, προκειμένου να ξέρουμε ότι έχουμε την ελεύθερη βούληση, την αυτοδιάθεση να πούμε όχι. Όλα αυτά λοιπόν μέσα από το χαμόγελο του παιδιού και τις υπηρεσίες για το bullying και για την κακοποίηση και σε επίπεδο πρόληψης και παρέμβασης και θεραπείας μπορούμε να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά και τις οικογένειες να μάθουν πώς μπορούν να αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε βασικούς τομείς στην υγεία. Δεν έχουν τη δυνατότητα για ιατρική κάλυψη, φαρμακευτική κάλυψη, όπως και παιδιά που χρειάζονται να υποστηριχθούν και να επισκεφτούν γιατρούς για προληπτικούς λόγους που δυστυχώς δεν μπορούν να τους επισκεφτούν για διάφορους κοινωνικούς λόγους. Έτσι λοιπόν έχουμε το Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας για να μπορέσει το παιδί να δεχτεί την προληπτική φροντίδα της υγείας μέσω των κινητών πολυατρίων μας που ταξιδεύουν πανελλαδικά για όλα τα παιδιά για να μπορέσουν να εντοπίσουμε αυτές τις δυσκολίες μέσω των εθελοντών γιατρών που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Και παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν την ιατροφαρμακευτική κάλυψη που χρειάζονται, να τα εξασφαλίσουμε μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας, χορηγών και ανθρώπων που μας υποστηρίζουν. Ένα από τα πιο βασικά δικαιώματα των παιδιών, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το να μεγαλώνουν σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον και να φροντίζονται με αγάπη. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και όλοι μας ξέρουμε ότι υπάρχουν φαινόμενα είτε κακοποίησης είτε παραμέλησης μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Στόχος λοιπόν των σπιτιών του χαμόγελου του παιδιού είναι να έρθουν και να καλύψουν αυτή τη μεγάλη ανάγκη. Το να μεγαλώσουν τα παιδιά δηλαδή σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα νιώσουν ασφάλεια καταρχάς και θα μεγαλώσουν με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Θα καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες που χρειάζονται και όλα όσα απαιτούνται για να γίνουν τα παιδιά μας υγιείς ενήλικες. Πέρα όμως από τον στόχο αυτών των σπιτιών μας, φροντίδας και φιλοξενίας των παιδιών, έρχεται και η δράση της ημερήσιας φροντίδας, των σπιτιών ημερήσιας φροντίδας, που στόχο έχει να καλύψει το κομμάτι της πρόληψης, το να μην φτάσει στο σημείο το παιδί, δηλαδή να παραμεληθεί ή να κακοποιηθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον. Ο ρόλος είναι διπλός, τόσο η ενδυνάμωση της οικογένειας για να αποφευθεί κάτι τέτοιο, όσο και η κάλυψη των αναγκών των παιδιών, ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και να
πούμε ότι είμαστε εδώ για το πιο βασικό δικαίωμά τους. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να ακουστεί η φωνή τους, να ακούσουν τα συναισθήματά τους και όλα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Γι' αυτό, μέσω των γραμμών βοήθειας, βρισκόμαστε εμείς εδώ για παιδιά που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία, για παιδιά που θέλουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους, για παιδιά που θέλουν απλά να μιλήσουν σε κάποιον και το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να τα ακούσουμε, να τα φροντίσουμε και να τα στηρίξουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Επιπλέον υπάρχει και το chat 1056 που μπορούν τα παιδιά να επικοινωνούν μέσω γραπτού μηνύματος μαζί μας και με ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό 24 ώρες, 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα να βρουν την απάντηση που θέλουν και να υπάρχει η στήριξή τους. Υπάρχουν παιδιά που η ασφάλειά τους πλήττεται μόλις σε λίγα λεπτά. Πλήττεται όλη η ζωή τους, αλλάζει όλη η ζωή τους. Γι' αυτό λόγω των έντονων καιρικών συνθήκων. Πυρκαγιά, πλημμύρες, σεισμοί. Τα έχουμε ζήσει. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα. Έχουν ένα δικαίωμα να έχουν ένα εξασφαλισμένο περιβάλλον ηρεμίας. Ένα περιβάλλον που το χαμόγελο του παιδιού προσπαθεί να διατηρήσει και να είναι εκεί, στο πεδίο, τη στιγμή που συμβαίνει. Να βοηθήσει την οικογένεια, να βοηθήσει τα παιδιά να εφοδίσουν, να είναι εκεί για τις πιο απλές ανάγκες τους, μέχρι και τις πιο σύνθετες. Είμαστε εκεί με ό,τι μέσο διαθέτουμε. Με τα οχήματά μας, με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με τους ανθρώπους μας. Δεν μπορούμε πλέον άλλα λόγια. Όπως έλεγε ο ιδρυτής μας πριν από 28 χρόνια, 10 χρονών μόλις, αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε. Η μόνη μας ελπίδα και λύση είναι να βρούμε τρόπους για να ενώσουμε δυνάμεις. Ακούγεται ρομαντικό, αλλά μέσα από ρομαντισμό πολλές φορές έχουν βγει κάποια θαύματα όπως είναι το χαμόγελο του παιδιού.